Οικουμενικό Πατριαρχείο και στη Μητέρα Εκκλησία, η οποία είναι η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Άρα απαλήφθηκε ο όρος Μακεδονία από την ονομασία της Εκκλησίας των βόρειων γειτόνων μας, κύριε Υπουργέ. Αυτό πώς το αποκωδικοποιείτε εσείς? Είναι μια σημαντική όθηση και μια λύση πρώτα απ' όλα ενός εκκλησιαστικού ζητήματος, το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήταν αγκάθι, κύριε Αμανατίδη, ήταν αγκάθι μεταξύ των εκκλησιών, μεταξύ της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Αρχιεπισκοπής της Εκκλησίας της Πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Ήταν αγκάθι αυτό. Ακριβώς, είχαν γίνει και στο παρελθόν προσπάθειες, αλλά το 2002 στο Νης τελικά δεν είχε δεχθεί η Εκκλησία των Σκοπίων. Όμως υπάρχει το αίτημα της για την επιστροφή στην κανονικότητα και νομίζω ότι οδεύει προς τη λύση του. Η εκκλησιαστική πτυχή του ζητήματος είχε μπει και από την Εκκλησία της Ελλάδας προς την ελληνική κυβέρνηση και στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι το αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα και παίρνουμε υπόψη τις απόψεις της Εκκλησίας. Και νομίζω μια τέτοια λύση ουσιαστικά διαψεύδει όλους τους φόβους οι οποίοι μπορεί να υπήρχαν από κύκλους εκκλησιαστικούς στη χώρα μας σε σχέση με πώς θα πάνε τα ζητήματα με την Εκκλησία της γειτονικής. Υπουργέ, να σας ρωτήσουμε κιόλα σχετικά με τα ερωτήματα που θέτει η Νέα Δημοκρατία, η εξωματική αντιπολίτευση, η οποία θέτει νομίζω τέσσερα ερωτήματα ή τρία-τέσσερα ερωτήματα. Το ένα έχει να κάνει εάν έχετε δεχθεί στην κυβέρνηση το θέμα της αναγνώρισης μακεδονικής γλώσσας και ταυτότητας. Το άλλο, αν έχετε επαναχωρήσει από την εθνική θέση Έργα Όμνες και επίσης αν έχετε δεσμευτεί να επιτρέψετε την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ χωρίς να έχει απαλληφθεί από το Σύνταγμα της Πουγουδουμού, χωρίς να έχουν απαλληφθεί όλες οι αλυτρωτικές αναφορές. Κύριε Μιχελιδάκη, η αντιπολίτευση και η εξωματική αντιπολίτευση, η καλύτερη προσφορά που έχει να κάνει προς την χώρα είναι να μας πει τη θέση της επιτέλους. Η κυβέρνηση και με χθεσινή ανακοίνωση που έβγαλε το Μέγαρο Μαξίμου και τον Αμπέμπε που υπήρχε, μιλάει ότι υπάρχει η θέση καθαρή, η οποία μιλάει για Έργα Όμνες, για αλλαγή συντάγματος και για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό ή χρονικό προσδιορισμό. Και ότι καμία συμφωνία ακόμα δεν έχει υπάρξει. Από εκεί και μετά, όταν θα υπάρξουν όλα αυτά και οι εξελίξεις, προφανώς θα ενημερωθούν. Δεν υπάρχει καμία θελαμοποίηση. Οι ακροβατισμοί της Νέας Δημοκρατίας λόγω των εσωτερικών αντιθέσεων να τελειώσουν. Δεν προσφέρουν καμία εθνική προσφορά και να αναγνωρίσουν τα θετικά και να αναγνωρίσουν την προσπάθεια. Και σας ξαναλέω, το ζήτημα της εκκλησιαστικής πτυχής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το αναγνωρίσουν. Οι ακροβατισμοί πρέπει να τελειώνουν. Δεν προσφέρουν καμία υπηρεσία στη χώρα. Μάλιστα. Πότε θα ενημερώσετε, Υπουργέ, και τους πολιτικούς αρχηγούς, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει μια τέτοια σκέψη αφού τα πράγματα τρέχουν πάλι? Μα δεν πρέπει πρώτα να γίνουν οι προηγούμενες συνεννοήσεις που έχουμε πει? Αν δεν γίνουν αυτές, τι ενημέρωση να υπάρχει? Αυτή είναι η άποψή μου η προσωπική, αλλά πρέπει να περιμένουμε. Ναι, εννοεί προφανώς η Μάρια δηλαδή, πριν ή μετά από τις πρέσπες. Δηλαδή, όταν έχουν όλα κλείσει. Δεν έχουμε φτάσει στις πρέσπες, δεν έχει πάρει το κείμενο. Δεν έχουν γραφεί τα κείμενα. Κανείς από την κυβέρνηση δεν έχει πει τέτοιο πράγμα. Εσείς έχουμε πει ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία, ψυχραιμία και υπομονή. Για καμία συμφωνία το έχετε πει ότι δεν υπάρχει, αλλά αυτό που σας ρωτάμε. Ακριβώς. Κύριε Μανατήρη, αυτό που σας ρωτάμε είναι πού έχετε φτάσει. Γιατί αν έχετε τη συμφωνία μετά, τι νόημα έχει αν να ενημερωθούν οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κόμματα? Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει καμία σαλαμοποίηση και υπάρχει μια συνολική λύση, θα πρέπει να φτάσουμε στα συνολικά τα ζητήματα. Κακώς η Νέα Δημοκρατία ψαρεύει στα θολά νερά του λαϊκισμού περί σαλαμοποίησης ή οτιδήποτε άλλο. Να έχουν την ψυχραιμία και την υπομονή και τη σοβαρότητα όπως αρμόζει σε ένα κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Υπουργέ, εδώ είμαστε, θα τα δούμε όλα, θα παρακολουθούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.